Στις 12 το μεσημέρι ακούστηκε το πρώτο κλάμα της μικρής Ρουβίτσας. Η Κάτια Ζικούλη έφερε στον κόσμο με κεσαρική ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το τρίτο παιδί της οικογένειας Ρουβά. Ήταν ένα κοριτσάκι 3800, εξαιρετικό, καλοσχηματισμένο, γλιστερό και καθαρό. Χθες το μεσημέρι ήταν η τελευταία επίσκεψη της Κάτιας στο γιατρό, όπως βλέπετε στα αποκλειστικά πλάνα του Star. Είμαι σε πολύ γιορτινή διάθεση. Πάω να το γιορτάσω. Εγώ ξέρω ότι θα είμαι εδώ, έτσι. Αλίμονο. Σάκη, πατέρα. Κοριτσάκι, ε. Κοριτσάκι. Λοιπόν, με το καλό. Σήμερα ήρθε με προγραμματισμένο ραντεβού. Ήταν μια κεσαρική τομή, εξαιρετική, προγραμματισμένη. Μένα, αλλά είχαν ξεκινήσει κάποιες συσπάσεις. Ο Σάκης ο τρίτεκνος μόλις είδε την κόρη του συγκινήθηκε και από τη χαρά του κέρασε όλο το προσωπικό του με ευτηρή. Στη ζωή σου φάρωστα με πάντα κοίταμε. Η Κάτια μόλις τα αντίκριστα είναι κατασυγκινημένη. Το δώσαμε αμέσως στην αγκαλιά της. Ήταν και στον εγγύς προθάλαμο ο κύριος Ρουβάς και τραβούσε από μακριά κάποιες σκηνές. Και μετά του το έδωσε η παιδεία του εκείνη, το εξετάσανε, το ελέγξανε και όλα πήγανε πάρα πολύ ωραία. Ο Σάκης Ρουβάς μοιράστηκε με τους θαυμαστές του στο Twitter τη χαρά του για τον ερχομό του τρίτου του παιδιού. Το καλύτερο δώρο γενεθλίων ήρθε σε μένα 2 μέρες νωρίτερα. Η δεύτερη κόρη μου είναι εδώ και είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος. Σε ευχαριστώ πολύ, Κάτια. Ο κ. Ζουβάς είναι ένας εξαιρετικός και πολύ τρυφερός άνθρωπος και για τα δυο είναι ένα ζευγάρι που είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Η μικρή Αναστασία και ο μικρός Αλέξανδρος περιμένουν στο σπίτι την αδελφούλα τους. Κάτια περιμένει με αγωνία το εξιτήριο την ερχόμενη εβδομάδα. Άντε και τέταρτο, Σάκη.